θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας, καθώς έφυγε ξαφνικά σε ηλικία 66 ετών ο ηθοποιός Ηλίας Ζερβός. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς, ενώ αναμένεται η νεκροτομή προκειμένου να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας με μια ανάρτηση που έκανε σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα έγραψε τα ακόλουθα. «Με μεγάλη θλίψη μόλις μάθαμε ένα τραγικό νέο. Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας ο αγαπημένος μας Ηλίας Ζερβός. Ο καλός μας φίλος, ο άξιος πολυτάλαντος συνάδελφός μας που έδωσε το στίγμα του στο θέατρο και την τηλεόραση με υπέροχους ρόλους, που χάρισε την ιδιαίτερη φωνή του σε δεκάδες ήρωες κινουμένων σχεδίων και αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, ο αγωνιστής ηθοποιός για τα δικαιώματα των ηθοποιών έφυγε αθόρυβα. Αγαπημένα μας φίλε, καλό ταξίδι». Ανάμεσα στις δημοφιλείς σειρές που έχει συμμετάσχει είναι το «Κωνσταντίνου και Ελένης», όπου υποδίθηκε τον δικηγόρο του Χάρη Ρώμα Κωνσταντίνου Κατακουζινού, «Άκρος οικογενειακών», «Τα μαχαιρώματα», «Η πολυκατοικία», «Lifting» και άλλες. Από το 1990 συνεργαζόταν με την Audio Visual και άλλες εταιρείες μεταγλώττισης, δανείζοντας τη φωνή του σε κινούμενα σχέδια, σε αφηγήσεις και σκηνοθετώντας μεταγλωτισμένες σειρές.